Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κατακόρυφα ανεβαίνουν οι τόνοι στο αυτοδιοικητικό σκηνικό και την κεντρική πολιτική σκηνή. Από τη μία, με φόντο την αντιπαράθεση που χτύπησε κόκκινο στις συνεδριάσεις, και από την άλλη, με φόντο τα κυβερνητικά γενέθλια. Πριν τα δούμε όλα αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε μία είδηση που έρχεται από την Ηλία με την οικογενειακή τραγωδία που δεν την χωράει ανθρώπινος νους και που εξελίχθηκε χθες βράδυ στην τοπική κοινότητα Μιλέα του Δήμου Ζαχάρος. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο συνάδελφος Κώστας Γκελτής από την ΟΡΤ. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, μια ασύλληπτη τραγωδία που δεν τη χωρά κανένας ανθρώπινος νους στο χωριό Μιλέα του Δήμου Τζαχάρος. Ένας 86χρονος άνδρας πυροβόλησε με το κυνηγητικό του όπλο το 45χρονο γιο του, ο οποίος θα σας πω ότι ήταν κατά σειρά ο τελευταίος από τα 9 αδέλφια της οικογένειας και στη συνέχεια, γυρίζοντας το όπλο πάνω του, αυτοκτόνησε. Με το τηλεπτικό συνεργείο που βρεθήκαμε χθες το βράδυ στον τόπο του εγκλήματος, Θέμη, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες που αντικρίσαμε πραγματικά θύμιζαν, να σας πω, θρίλερ. Ως έναν άνθρωπο σκληρότορα χαρακτήριζαν οι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκα, τον 86χρονο, με συγχωρείτε, και ίσως αυτό το χαρακτηρισμό κρύβεται από πίσω η αιτία που έγινε το όλο σκηνικό. Ο μικρότερος γιος του, να σας πω, είχε κατέβει το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Ζαχάρος και έμενε με τον πατέρα του στο χωριό και φαίνεται ότι τον φρόντιζε γιατί είχε κάποια προβλήματα με την υγεία του. Μάλιστα, πρόσφατα οι πληροφορίες λένε ότι είχε κάνει και ένα χειρουργείο. Ένας γείτονας άκουσε δύο πυροβολισμούς με διαφορά ενός λεπτού και αυτό του κίνησε την περιέργεια. Πήγε προς το σπίτι, είδε τον νεαρό του 45χρονο να ξεψυχά στα σκαλιά και τον ηλικιωμένο πατέρα του να ήταν ήδη νεκρό. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, να σας πω, και οι υπόλοιποι γη της οικογένειας για το τι είχε συμβεί. Ένα από τα περιστατικά που ερευνάται για την υπόθεση είναι οι δύο άντρες να είχαν μεταξύ τους διαφορές για κάποια κτήματα, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως τσακώθηκαν λίγο νωρίτερα γιατί ο ηλικιωμένος πατέρας δεν άφηνε το 45χρονο γιο να πάει στο καφενείο του χωριού γιατί είχε τσακωθεί με τον καφετζή. Το τραγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι τα αδέλφια του 45χρονου περίμεναν τον αδελφό του στον πύργο προκειμένου να γευματίσουν όλοι μαζί. Κώστα Γκελτή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είδαμε εμείς και τις εικόνες που μας περιέγραψες. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας σοκάρει όλους. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη και στο ρεπορτάζ εκεί. Τώρα σε πολιτικούς ρυθμούς να περάσουμε εμείς, όπου η Νέα Δημοκρατία στέλνει τα δικά της μηνύματα με αφορμή τον ένα χρόνο διακυβέρνησης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κλείνει οριστικά τις πόρτες στις πρόορες εκλογές και να μιλά για τα όσα έγιναν και τα όσα επίκυνται. Όλα αυτά υπό το φόντο των αποκαλύψεων και των καταγγελιών, με τον Νίκο Παπά να είναι στο επίκεντρο. Πριν από ένα χρόνο, μας δώσατε την εντολή να δουλέψουμε σκληρά για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Ένα χρόνο στη διακυβέρνηση της χώρας συμπλήρωνε η Νέα Δημοκρατία. Που θα αντιμετώπιζε η πατρίδα και όλοι μας. Και λίγοι θα περίμεναν πως μέσα από πρωτοφανείς περιπέτειες θα χτίζαμε και πάλι την εθνική μας αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Ότι θα πιστεύαμε ξανά πως ενωμένοι μπορούμε. Γιατί αυτό αποδείξαμε. Ότι ενωμένοι, όλοι οι Έλληνες, έχουμε τη δύναμη να εκπλήξουμε τους εαυτούς μας και ολόκληρο τον κόσμο. Για πρώτη φορά ύστερα... Σε αυτό το φόντο των πρώτων κυβερνητικών γενεθλίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει τα δικά του μηνύματα. Γιατί είναι πολλά όσα καταφέραμε μέσα σε λίγο χρόνο. Και τα πετύχαμε μαζί. Μαζί γίναμε μια δυνατή γροθιά, μόλις απειλήθηκε η κυριαρχία και η αξιοπρέπειά μας. Δείξαμε ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Προστατέψαμε τα σύνορά μας. Και γίναμε η ασπίδα ολόκληρης της Ευρώπης. Μαζί ακολουθήσαμε τις συμβουλές των ειδικών και κάναμε θυσίες για να βγούμε νικητές. Με αισιοδοξία, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά, αλλά και πίστη σε όσα ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο πως όλα στον νέο χρόνο είναι ανάποδα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένας χρόνος κυβέρνησης Μητσοτάκη συμπληρώνεται σήμερα και η κανονικότητα επέστρεψε στη χώρα, όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Ύστερα από 12 συνεχόμενα τρίμηνα ανεμικής ανάπτυξης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, περάσαμε επιτέλους σε μια θετική για το μέλλον της χώρας μας ύφεση.
Και όλα αυτά την ώρα που το πολιτικό σκηνικό παίρνει φωτιά με φόντο τις καταγγελίες και τις αποκαλύψεις. Θέλω να ακούσω από τον κύριο Τσίπρα πώς θα αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Πιστεύω ότι η αποπομπή του κύριου Παπά, κατά την άποψή μου, είναι μονοδρόμος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει γίνει ακόμα με βάση όλα αυτά τα οποία έχουμε μάθει. Αλλά πάλι τονίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τον κύριο Τσίπρα. Σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στο ραδιόφωνο του Sky 103, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε κάθε ενδεχόμενο προώριων εκλογών. Θα ήταν πολιτικά ανέντιμη κίνηση. Κύριε Τσίμα και κύριε Χιώτη, πολιτικά ανέντιμη κίνηση να προσφύγω σε εκλογές εκμεταλλευόμενος το πολιτικό κεφάλαιο το οποίο διαθέτω για να κερδίσω τι ακριβώς. Όταν έχω 3 χρόνια μπροστά μου, μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και πιστεύω ένα απόθεμα εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών να υλοποιήσω το πρόγραμμά μας. Κάποια στιγμή προφανώς και θα γίνουν αλλαγές στην κυβέρνηση. Δεν είναι τη στιγμή να γίνουν οι αλλαγές. Και όταν φτάσει αυτή τη στιγμή θα το μάθω από μένα. Για τον ένα χρόνο διακυβέρνησης και αυτοκριτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δεν διστάζουμε, να τα αναγνωρίσουμε και να τα διορθώσουμε. Θυμάστε την υπόθεση η οποία είχε γίνει με τους διοικητές των νοσοκομείων. Όπου πράγματι παρήσφισαν στις επιλογές ορισμένα στελέχη τα οποία δεν είχαν τις προδιαγραφές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε και στα ελληνοτουρκικά, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την χαλάρωση σχετικά με τον κορονοϊό. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα χρειαστεί ξανά να πάμε σε γενική καραντίνα και δεν είναι μόνο δικιά μου εκτίμηση. Πιστεύω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί ότι το κόστος από μια γενική καραντίνα για την οικονομία, για την κοινωνική συνοχή είναι τόσο μεγάλο που δεν το αντέχει καμία οικονομία. Σε αυτή την πολιτική πραγματικότητα να μείνουμε. Μαζί μας και ο διευθυντής της τηλεόρασης, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Θέμη. Αλλά και σε σύνδεσή μας μέσω Skype, η βουλευτής Κινήματος Αλλαγής, η Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Γιαννακοπούλου. Να ξεκινήσουμε με αυτό το κλίμα πόλωσης, με αυτή την μυρωδιά που υπάρχει έντονη στο πολιτικό σκηνικό, είτε καταγγελιών είτε αποκαλύψεων, με την εμπλοκή προσώπων με τον άλλο τρόπο που επανέρχεται μέσα σε αυτά τα κυβερνητικά γενέθλια. Τι πιστεύετε πως επικρατεί και αν υπάρχει ουσία σε όλα αυτά? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις των τελευταίων εβδομάδων πραγματικά προκαλούν ένα τριχύλα σε όλους μας. Είναι κάτι υπέρ από κάθε φαντασία. Καταρχάς γνωρίζαμε για το παραδικαστικό και γι' αυτό είχε συσταθεί και η αρμόδια της Βουλής για να διερευνήσει το παραδικαστικό κύκλωμα. Και ξαφνικά μαθαίνουμε για συνομιλίες του κυρίου Παπά με τον κύριο Μιονή, μαθαίνουμε για ζητήματα και για ολόκληρες ιστορίες οι οποίες έχουν ουσιαστικά κάνουν τεραστή, οι οποίες προκαλούν και για το στήσιμο ενός διαγωνισμού ο οποίος είχε να κάνει υποτίθεται την εξυγίανση του χώρου. Με ακούτε? Δεν ξέρω, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Είχαμε ένα προβληματάκι με διακοπές, παρακαλώ. Κατάλαβα. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, δημιουργούν πολύ, πολύ μεγαλύτερα, και βεβαίως το πιο μεγάλο ερώτημα όλων είναι τι έκανε ο κύριος Τσίπρας. Γνώριζε? Και αν γνώριζε, τι έπραξε? Είναι, νομίζω, πολύ σοβαρά ερωτήματα και σίγουρα η εικόνα του βουβού άλλαλου αρχηγού, ο οποίος δεν γνώριζε το τι συνέβαινε στα διπλανά δωμάτια στο Μέγαρο Μαξίμου τότε, στην προηγούμενη εσείς δηλή, πιστεύετε ότι γνώριζε ή δεν γνώριζε, κύριε Γιάννη? Κύριε Γιάννη, πιστεύετε ότι γνώριζε ή δεν γνώριζε? Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας Έλληνας ο οποίος να πιστεύει ότι δυνατόν να μην γνώριζε ο κύριος Τσίπρας, και ότι σε κάθε περίπτωση οφείλει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και με αλήθεια και να αναλάβει τις ευθύνες οι οποίες το αναλογούν. Να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί είπατε δεν υπάρχει. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι δύσκολο να πιστέψει κάποιος Έλληνας όταν γνώριζε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Σιμίτης, όταν πήγε φυλακή ο κύριος Σογατζόπουλος, ο κύριος Μαντέλης που καταδικάστηκε, και οι υπόλοιποι όλοι, ο κύριος Παπαντονίου που πήγε φυλακή, που κλέψανε τα λεφτά. Γνώριζε ή δεν γνώριζε? Γιατί τότε δεν έγινε τόσο δώρος.
καθίστε να δούμε, κύριε Μπελογιάννη. Και εν τέλει, εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ σας λέω τότε τι έγινε. Γιατί τώρα να τα λέμε τα πράγματα κανονικά, γιατί ξέρω ότι, δεν έχετε, ξέρω ότι τα πράγματα τα λέτε με το όνομά τους, δεν κρυβόσαστε πουθενά και αυτό σας τιμάει ιδιαίτερα. Και σαν Μεσσίνια, αλλά και σαν πολιτικό του, σαν πολιτικό του ευρέως πολιτικού φάσματος, όταν μοιάξε στην Αθήνα. Τότε, τότε πράγμα, τότε αυτοί κλέψαν τα λεφτά, τώρα αυτοί που είχαν φτιάξει τα μέσα ενημέρωση. Να. Κύριε Μπελόγιαννη, εγώ θα σας πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λιδόρησε και ολόκληρο σχέδιο για το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά για να το απαξιώσει ηθικά. Θυμόμαστε όλοι το τι έλεγαν και το τι γινόταν για το δίθεν ηθικό πλεονέκτημα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Όμως τώρα, ότι μόλις μέσα σε 4,5 χρόνια αυτό το ηθικό πλεονέκτημα εξαφανίστηκε. Και αντί γι' αυτό είδαμε τα βοσκοτόπια, είδαμε τους στημένους διαγωνισμούς, είδαμε τις συζητήσεις των συγκυβερνώντων του κύριου Τσίπρα, του κύριου Παπά που ήταν το νούμερο ένα, το ένα με τον κύριο Μιονίκ, ολόκληρο το περίφημο λοιπόν ηθικό πλεονέκτημά τους, δεν υπήρξε ποτέ. Για το ΠΑΣΟΚ, εγώ θα σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά, μα πάρα πολύ ακριβά. Δεν ξέρω αν με βλέπετε και αν έχουμε, το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά όλη αυτή την καμπάνια εξόντωσής του, κυρίως από τον κύριο Τσίπρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς βλέπουμε το τι συνέβη και τελικά ποιος μιλούσε τα λόγια της αλήθειας, της ηθικής, της πολιτικής ηθικής και όλα αυτά. Εγώ θα σας πω το εξής. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Εγώ να σας πω, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καμπάνια. 2020. Δεν είναι καμπάνια όμως τέτοια. Εδώ μιλάμε, υπάρχουν τα γεγονότα. Ο Τσοχατζόπλος πήγε φυλακία, πήρε σπίτι σε Διονυσίου Αεροπαγίτου. Ο Παπαγγελίου πήγε φυλακή. Εδώ έχουν μαζέψει με εκατομμύρια, σωρό εκατομμυρίων για εξοπλιστικά. Όλα τι έγινε τότε. Κρίθηκαν στη δικαιοσύνη. Οι υπέτειοι πλήρωσαν με βάση το νόμο του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσοχατζόπουλος αποφυλακίστηκε, ο οποίος δήλωσε ότι πίζει ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, για να τα θυμόμαστε όλα και να λέμε όλα τα πράγματα με το όνομά τους. Τα δε ορφανά του κύριου Τσοχατζόπουλου ή. Ότι ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ επί του Τσοχατζόπουλου. Αυτή τη στιγμή δεν σας άκουσα. Ότι ψηφίζει. Δεν θυμάμαι. Από περίπου ένα με δύο χρόνια. Συγγνώμη, επειδή κάνει για πιζιακό μισθό. Δεν είχε πει έτσι. Ναι, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Βεβαίως. Εγώ θα σας πω. Το λέω βγάλα από τη φυλακή. Εδώ ψηφίζει. Το διάβασα αυτό. Συγγνώμη, εδώ ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέντευξη που είχε δώσει. Ναι, εδώ ψηφίζει. Να σας πω. Εδώ ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παπαντρέου. Επειδή χάθηκε το στικάκι τότε με το Μιονί, το ξέχασε ο Βενιζέλος, ο μαξιλάρι του, γι' αυτό. Να τα λέμε τα πράγματα κανονικά, κύριε Γιάννη. Όλα αυτά έχουν κρυθεί, κύριε Μπελογιάννη. Έχουν εκριθεί και στη δικαιοσύνη και κυρίως έχουν εκριθεί πολιτικά. Έχουν εκριθεί, το ΠΑΣΟΚ έχει πληρώσει ένα πάρα πολύ βαρύ τίμημα και το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή εδώ με μια σειρά νέων στελεχών ουσιαστικά να παίξει τον ρόλο της σοβαρής και υπεύθυνης αντιπολίτευσης που αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση εσείς να κάνει. Τώρα με αφόντο αυτές τις όλες εξελίξεις πιστεύετε ότι είναι δυνατή μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ? Αφήνετε ανοιχτό ή κλείνετε τελείως τις πόρτες στην οποιαδήποτε τέτοια συνεργασία? Είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι υπάρχει περιθώριο το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, όλες αυτές τις αποκαλύψεις να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι είναι το αντιληπτό και δικαιωνόμαστε. Βεβαίως είναι ξεκάθαρα νομίζω. Το κίνημα αλλαγής έχει μία ενιαία φωνή, κύριε Μπελογιάννη. Και η ενιαία φωνή εκφράζεται από την πρόεδρό μας και από τα όργανα του κινήματός μας. Και αυτό που λέμε είναι η αυτόνομη πορεία μας. Πρέπει να γίνει αντιληπτό και να το καταλάβουμε, κύριε Μπελογιάννη. Η χώρα έχει ανάγκη από μια σοβαρή, υπεύθυνη και χρήσιμη αντιπολίτευση. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ένα σχόλιο θέλουμε κλείνοντας για τα κυβερνητικά γενέθλια. Πώς τα βλέπετε, κυρία Γιαννακοπούλου? Πώς βλέπετε το ένα χρόνο της κυβερνητικής πορείας Νέας Δημοκρατίας? Ένα σύντομο σχόλιο.
ένας χρόνος της Νέας Δημοκρατίας, ένας χρόνος που σίγουρα υπήρξαν δύο, νομίζω, ξεκάθαρα θετικά ζητήματα. Το ένα είχε να κάνει με την διαχείριση του κορονοϊού, που η Νέα Δημοκρατία έκανε το αυτονόητο. Έβαλε τους ειδικούς στο τιμόνι, ο κ. Μητσοτάκης, και το θέμα της διαχείρισης στον Εύρο. Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχουν πολλά μελανά σημεία τα οποία οφείλουμε και εμείς ως κίνημα αλλαγής κάνουν τις πολιτικές, έχουν να κάνουν με τα εργασιακά δικαιώματα, έχουν να κάνουν με την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, με τη ρευστότητα, με τις τράπεζες που δεν παίζουν τον ρόλο που οφείλουν να παίξουν, με πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει φέρει καθόλου αποτελέσματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μπορεί να μην είχαμε πει τόσο... εδώ για να παλεύουμε για όλα αυτά, για να προφέρουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μπορεί να μην είχαμε μια τόσο καλή σύνδεση, αλλά ό,τι ατάκα μας έχετε πει ήταν ιδιαίτερη πραγματικά. Ναι, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Γιαννακοπούλου. Καλώς σας βράδυ. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας και την συνάδελφο την Γεωργία Νεοστοπούλου. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα. Τώρα και με αυτοδιοικητικό πρόσωπο, αλλά και με πολιτικές αναφορές. Αρχικά να πούμε, γιατί περιμέναμε πώς και πώς να δούμε και την παρουσία του κ. Καραμαλή και να δούμε και τις απαντήσεις φυσικά από τον κ. Καραμαλή, ότι δεν θα έρθει αυτή την Πέμπτη, πάει για την επόμενη. Και να το περιμένουμε. Θα έρθει την επόμενη. Θα έρθει. Καθίστε. Κάποια Πέμπτη θα έρθει. Μπορεί να είναι τη μεγάλη. Μπορεί να είναι. Πάντως όταν θα έρθει θα έχει δεις. Αυτό είναι δεδομένο. Ούτε αυτό να μην είσαι σίγουρος ότι θα συμβεί. Τη είπε στη Δυτική Ελλάδα, είπε για το τρένο και άνοιξε μια ολόκληρη κουβέντα. Είδαμε και πανελλαδικά με την υπογειοποίηση του τρένου από την Πάτρα. Πάμε να δούμε ότι μπορεί να δούμε άλλο τρένο τώρα να περνάει. Εγώ κρατάω. Εγώ κρατάω πάρα πολύ μικρό καλάθι όσον αφορά στον συγκεκριμένο ειδικά υπουργό της συγκεκριμένης κυβέρνησης, γιατί τον ψάχνουμε πάρα πολύ καιρό και ακόμη δεν έχουμε δει. Πάει από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα η επίσκεψη. Τέλος πάντων, για να το σοβαρέψουμε λιγάκι, μακάρι να έρθει, μακάρι να έχει κάτι να πει, γιατί έχουμε δει όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες ημέρες. Την διαβούλευση εδώ, τη διαβούλευση στη Μεσίνη, τη συζήτηση που θα. Ευτυχώς θα ευχαριστηθούν και μερικοί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα γίνει νωρίτερα από την επίσκεψη του κυρίου Καραμανλή. Οπότε θα έχουμε τη γνωμοδότηση, άρα θα έχει και στα χέρια του κάτι και ίσως μας φέρει τις απαντήσεις. Κρατάω ωστόσο μικρό καλάθι για αυτό το λόγο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή που περιμένουμε. Έχουμε δει να εκφράζονται όπως εκφράστηκαν τέλος πάντων τα σώματα τόσο στη Μεσίνη όσο στην Καλαμάνη. Που στην πραγματικότητα αποφάσεις δεν είδαμε να λαμβάνονται. Κάτσε, ο Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να τους δεις να φορούν κάσκες αυτή τη φορά για να κάνουν τις συνεδρίες για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να τα βρουν. Τέλος πάντων, υπάρξει απόφαση. Εδώ είδαμε, περάσαμε από Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και από Δημοτικό Συμβούλιο Μεσίνης με τέτοιες εντάσεις. Φαντάζομαι ότι θα γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο αν θα φτάσουμε έτσι με τέτοιες καταστάσεις. Επειδή συνδυάζουμε την υπόθεση αυτή με το Καλαμάτα Ριζόμυλος, τελικά το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν να συνεδριάσει αύριο, πάει. Θα έχουμε λοιπόν 2-3 μέρες πριν από την επίσκεψη του κύριου Καραμαλή, προκειμένου να έρθει η γνωμοδότηση. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, νομίζω 13-16 έρχεται ο κύριος Καραμαλής. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη. Τώρα είπες μια κουβέντα. Την κρατάω γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι αυτή η συνεδρίαση. Αν δούμε τα χθεσινά. Να. Το τσίρκο, όπως το είπε ο Νίκος Γαλλίδης, το τσίρκο. Ας οπλιστούν οι κυρίες Βαλουτεράνη. Πολύ, πολύ, πολύ απαλός χαρακτηρισμός. Και το... Τσίρκο και η μαϊμού χορεύει μέσα, κανονικά. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε μετά τις περιφέρειες και θα πάω στον Νίκο. Σε πολύ καλό κλίμα ήταν και η συνάντηση μεταξύ Νίκα και Βασιλόπουλου, πάλι που σχετίζεται με τον δρόμο, γιατί ο κ. Νίκας είπε ότι θα έχει συναντήσει με τους αυτοδιοικητικούς της Μεσσηνίας για να καταλήξει και στα δικά του συμπεράσματα. Υπάρξει ενημέρωση. Άλλωστε, είναι ένα θέμα ειδικά το συγκεκριμένο, αλλά βέβαια τέθηκαν και άλλα επιτάπητος, επειδή έρχεται και ο υπουργός που απασχολεί ολόκληρη την περιοχή, όλη την Μεσσηνία θέλει κανείς και όχι μόνο την Καλαμάτα ή τη Μεσσήνη, προφανώς ή μόνο την Πηλία. Μιλάμε για τεράστια αναπτυξιακής σημασίας έργα. Επομένως, αυτό βρέθηκε επιτάπητος και άλλα πολλά που συζήτησαν οι δύο αυτοδιοικητικοί. Πάρα πολύ καλή σχέση. Να πούμε, έτσι κι αλλιώς έχουν συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια όταν ήταν δήμαρχος ο Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος ως περιφερειάρχης θα έχει συνάντηση βέβαια, εκτός από τον Θανάση Βασιλόπουλο, με τον οποίο είδαμε να μιλά, και με τον
Γιώργο Θανασόπουλο στη Μεσίνη και θα συνεχιστούν και αυτές οι επαφές. Για τα τεκτενόμενα της περιφέρειας σε λίγη ώρα θα έχω μαζί μας Θανάση Πετράκο, Γιώργο Πουλοκέφαλο και Νίκο Γόντικα. Να σημειώσω ότι πρέπει να δούμε τώρα ένα θέμα που σχετίζεται με την Οικονομική Επιτροπή και θα επανέλθουμε. Να πω κάτι δύο λεπτά τώρα. Πριν θα σου δώσω πολύ μεγάλο. Θα σου δώσω μεγάλη τροφή για σχόλια. Όχι, κάτσε να σου πω πριν εγώ γιατί. Όχι αυτό για την περιφέρεια. Να πω για το. Να πω για τα γενέθλια του Μητσοτάκη. Εγώ διαφωνώ. Ο οποίο γιορτάζει κιόλα σήμερα. Να του πούμε χρόνια πολλά. Και όπω όλου. Και ο Κυριάκο Αργυρόπουλο γιορτάζει νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ. Που στέλνει τα email. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι νομίζω πολύ σοβαρό και νομίζω ότι γενέθλια και τέτοια πράγματα, ιδιαίτερα ένα χρόνο μετά και μετά από τέτοια καταστροφή, η οποία περνάει όλος ο πλανήτης και ιδιαίτερα η χώρα, αυτή τη στιγμή, σαν τουριστική χώρα, νομίζω ότι έπρεπε να κρατήσουν πολύ πιο χαμηλά τους τόνους, πολύ πιο χαμηλά αυτά τα πράγματα και να αφήσουμε τα γενέθλια τι κάναμε και δεν κάναμε ένα χρόνο και το ένα και το άλλο και τέτοια πράγματα. Γιατί επί της ουσίας όλη την ιστορία, όλη η οποία έχει καρποθεί βέβαια με πολύ μεγάλο όφελος ο Πρωθυπουργός με τις κινήσεις τις οποίες έκανε για τον κορονοϊό και τέτοια πράγματα και αυτά τα θέματα όλα, γι' αυτό και η δημοτικότητά του στην πρόσφατη δημοσκόπηση η οποία έγινε είναι πάρα πολύ υψηλή, αλλά. Δεν πανηγυρίζουμε πάνω σε αυτά τα θέματα, ούτε κάνουμε γενέθλια, ούτε σβήνουμε κεράκια, γιατί εδώ πέρα κάποιοι άλλοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αυτοκτονήσουν, αν δεν έχουν αυτοκτονήσει ακόμα. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Και μην κοιτάμε τα 534 και το ένα και το άλλο. Και ειδικά όταν μιλάμε για τα αυτονόητα, έτσι, γιατί τη δουλειά τους έκανε, αν έκανε κάτι. Αυτό ακριβώς. Και εδώ μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος για γενέθλια και το κυριότερο απ' όλα δεν υπάρχει χώρος και αυτή τη στιγμή για πανηγυρισμούς, τη στιγμή. Που έχει μείνει ένας μήνας ακόμα, ένας μήνας έχει μείνει ακόμα. Είναι όλα τα μαγαζιά άδεια, τα ξενοδοχεία τα δεν έχουν ανοίξει. Βλέπουμε τι γίνεται, είναι όλα αυτά τα πράγματα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει το χειμώνα. Γι' αυτό τα καλάθια που λέει η Γεωργία, όχι κράτα μικρό καλάθι, μην κρατάς καθόλου καλάθι. Πήγαινε στις τσέπες σου. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε σε ένα θέμα που έρχεται από την περιφέρεια, είπαμε Οικονομική Επιτροπή, θα μας δώσει και τροφή για σχόλια και θα πάμε. Σας φλόμωσε στα έργα ο Γιαννακούρας και δεν προλαβαίνατε να τα δημοπρατήσετε και να ολοκληρώσετε. Αποκαλυπτική ήταν η απάντηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Κώστα Πανοκλιά αναφορικά με όσα σημειώνονταν με τα έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου από την προηγούμενη αρχή. Τώρα δηλαδή που έχω 300 έργα που είναι μόνο προϋπολογισμοί και δεν υπάρχουν μελέτες. Και αναγκάζεται μια υπηρεσία η οποία έχει δύο άτομα να ψάξουμε να βρούμε πώς θα γίνει η μελέτη. Μάλιστα. Και μου λέτε ότι πρέπει να διοδοτήσουμε. Να πάρουμε από τη Διεύθυνση Δασών, από τις αρχαιότητες. Τα ακούσαμε και αυτό. Χαρακτηριστικές σε αυτήν την κατεύθυνση ήταν οι παρενέσεις περιφερειακών συμβούλων. Γιατί δεν πήγαινατε στην Πελοπόννησο ΑΕ, γιατί δεν πήγατε στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια συμβάσεις έχετε κάνει με το Πελοπόννησο. Η κάθε ενότητα μόνη της. Η Οικονομική Επιτροπή, ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως έλαβε σημαντικές αποφάσεις για μια σειρά από έργα τόσο στην κατεύθυνση της συντήρησης της οδοποιίας αλλά και της αντιπλημμυρικής θωράκισης πολλών περιοχών της περιφέρειας. Στην παρούσα συνεδρίαση είχαμε την συνέχιση των διαδικασιών δημοπράτησης, την επιλογή αναδόχων μέσω των ηλεκτρονικών διαδικασιών για αντιπλημμυρικά έργα, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα έργα πρέπει να συμβασιοποιηθούν προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για τυχόν ακραία καιρικά φαινόμενα τον χειμώνα που θα ακολουθήσει. Γκρίναμε αρκετά έργα και οδοποιίας και αντιπλημμυρικά, περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ προϋπολογισμός και στη Μεσσηνία και στην Αρκαδία και στην Λακωνία. Ουσιαστική και συμβολική συνάμα η διαδικασία για την προμήθεια 4 ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην περιφέρεια. Όπως οφείλουμε να δώσουμε το σήμα στην κοινωνία ότι προς τα εκεί πρέπει να κινούμαστε και βεβαίως για να ελαττώσουμε και τα λειτουργικά έξοδα της περιφέρειας από την κίνηση οχημάτων. Δείχνει την ευαισθησία την περιβαλλοντική της περιφέρειας η οποία προχωράει σε μια αναδιάρθρωση του στόλου των αυτοκινήτων που είναι απαραίτητη και παίρνοντας και κάποια ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Αυτά τώρα με την συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής καταλαβαίνεις και τι γινόταν. Τα έργα όλα στην Πελοπόννησο ΑΕ. Στην Πελοπόννησο ΑΕ, τα άλλα τα ΤΑΠΤΟΚ, τι έλεγε εκεί πέρα, εγώ δεν έχω δει ακόμα φως. Πρέπει να δούμε φως τι γίνεται. Και μόνο από εκεί πέρα, γιατί κάποιοι μπορεί να φέρουν τίποτα ψευδομάρτυρες εκεί πέρα, γιατί έχουν έτοιμο το κόλπο τώρα, να ξέρεις. Όπως και με τα μέσα ενημέρωση που πήγε και είπε προχθές, θα έχουμε εξελίξει σε αυτά τα πράγματα, γιατί φαίνεται το σχέδιο καλογρίτσα, μια και είπα αυτά τα πράγματα, έχει συμπαρασύρει πάρα πολλούς.
και θα έχουμε αποκαλύψει και σε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν και πολύ καλοχρήτητε και εδώ πέρα γύρω-γύρω στην Πελοπόννησο. Θα δούμε τι γίνεται και να δώσω και μια είδηση διαφορετική απόψε. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη ανησυχία και υπάρχει συναγερμό στα αυτοδιοικητικά γραφεία πρώτου και δευτέρου βαθμού με εργολάβο ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλά έργα στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία πάρα πολλά, με ποσοστό 65% εκπτώσεων και το ένα και το άλλο και τέτοια πράγματα. Αλλά οι καλές εποχές τελειώσανε και τώρα αυτή τη στιγμή έχει βγει για δανεικά και ψάχνει να βρει μέχρι και για το κογλύφους αυτή τη στιγμή να βρει λεφτά για να μπορεί να ξεκινήσει να υλοποιήσει κάποιο έργο. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει αυτό το πράγμα, πόσα έργα θα μείνουν πίσω στην Πελοπόννησο, διότι ο κύριος καλώς κακώς έχει πάθει μια οικονομική καταστροφή. Λοιπόν, από εκεί πέρα υπάρχει συναγερμός, ξαναλέω, στα αυτοδιοικητικά γραφεία των δημάρχων και της περιφέρειας, διότι βλέπω να κλαίνε μανούλες και τα έργα που περιμένει ο κόσμος τώρα τόσο καιρό, κάποια έργα τα οποία έχει πάρει. Λοιπόν, στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, σε δύο μήνες απολογισμός από τον Θανάση Βασιλόπουλο. Κρατάμε λοιπόν τις αναφορές του, γιατί έτσι με νόημα είπε ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, κάποιες μετακινήσεις, νέες αρμοδιότητες, προσθήκες, οτιδήποτε χρειάζεται. Προσθήκες περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Και να δούμε από πού, ποιος, τι, μήπως είναι έτσι το άνοιγμα. Να πούμε ότι ο Θανάσης Βασιλόπουλος από την πρώτη στιγμή το έχει κάνει αυτό, έτσι, το είχε πει και προεκλογικά. Έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλους όσοι πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν. Έχει δώσει πεδίο, νομίζω ότι είναι και συγκαταβατικός περισσότερο και από ό,τι πρέπει καμιά φορά. Και στα δημοτικά συμβούλια το κλίμα αυτό της συνεργασίας είναι ξεκάθαρο. Θα δούμε τι σημαίνει. Είναι έτσι μια δήλωση που θα δούμε πώς θα ερμηνευτεί στην πραγματικότητα. Να κλείσουμε τα δεδομένα της υγείας. Ναι, ένα κρούσμα κορονοϊού και έρχεται εδώ στην περιφερειά μας, στην Λακωνία, εισαγόμενο. Είναι αυτό που λέμε όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες, από όταν και άνοιξε έτσι, και τα περιφερειακά αεροδρόμια. Είχαμε περισσότερους επισκέπτες, γιατί η Μεσσηνία, εδώ η Καλαμάτα, εξυπηρετεί όλη την ευρύτερη περιοχή και την επανεκκίνηση του τουρισμού. Έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προσπαθούν και κρατάνε έτσι όσο γίνεται και από τους αρμόδιους φορείς το συγκεκριμένο κομμάτι. Μη σταθούμε στους αριθμούς. Νομίζω ότι πια δεν έχει σημασία. Αρκεί να είμαστε όλοι προσεκτικοί για να με δούμε σε λίγο καιρό τα χειρότερα. Ο Θεός θα βοηθήσει. Λοιπόν, αύριο ανακοινώνεται και η συνεργασία της Ένωσης Οδοχών Μεσσηνίας με την Γενική Κλινική City Hospital για διαχείριση των κρουσμάτων σε επίπεδο Μεσσηνίας. Το σημειώνουμε αυτό. Και αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, σε λίγα δευτερόλεπτα θα είμαι μαζί σας με τους Θανάση Πεντράκο, Γιώργο Πουλοκέφαλο και Νίκο Γόντικα. Να δούμε και τι υπάρχει στο πεδίο της υγείας και τα όσα ανέφερε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου για τα ξενοδοχεία καραντίνας. Στον ορισμό 5 ξενοδοχείων, ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, στα οποία θα μεταφέρονται ενδεχόμενοι θετικοί στον κορονοϊό επισκέπτες της περιοχής μας, προέβη η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε υλοποίηση της σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ. Ότι τελευταία ορίσαμε ξενοδοχεία καραντίνας, ένα σε κάθε ένα νομό. Και επίσης σήμερα προσδιορίσαμε, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου και του ΕΟΔΗ, τον τρόπο μεταφοράς από το ξενοδοχείο φιλοξενίας στο ξενοδοχείο καραντίνας. Παράλληλα, όπως σημειώθηκε από τον Περιφερειάρχη, υπογράφησαν και συμβάσεις με ιδιωτικές μονάδες υγείας με αντικείμενο τη μεταφορά θετικών στον κορονοϊό ατόμων από τα ξενοδοχεία φιλοξενίας τους στο ξενοδοχείο καραντίνας κάθε περιφερειακής ενότητας. Η μεταφορά θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και συνεργασία με το ΕΚΑΒ, ενώ τα έξοδα θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Είδατε, παρακολουθείτε κάθε μέρα τι συμβαίνει σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε ειλικρινά το τι τέξεται η επιούσα και το τι είναι καλύτερο να συμβεί. Να γεμίσουμε τουρισμό, να έχουμε πάλι όλα αυτά τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, προφανώς τα θέλουμε, χωρίς τον κορονοϊό. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα ακολουθήσουν σίγουρα και οικονομικά προβλήματα και κοινωνικές εντάσεις. Αν εισπράξουμε φέτος το 1/5 από τον τουρισμό σε σχέση με το 2019. Με την ψυχή στο στόμα κυριολεκτικά. Ερχόμαστε εμείς τώρα να συζητήσουμε τα αυτοδιοικητικά και να καλησπερίσουμε. Έχουμε εδώ μαζί μας το στούντιο των επικεφαλής αγωνιστικής συνεργασίας του Πελοποννήσου, τον Θανάση Πεντράκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ο Πανελόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Στη συνδέση μας, ο επικεφαλής της Λαϊκής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, ο Νίκος Γόντικας από την Τρίπολη και ο Γιώργος Πουλοκέφαλος από τη Λακωνία, ο Περιφερειακός Συμβουλός με τους νέους δρόμους. Καλησπέρα κύριε Γόντικα.
Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Πουλοκέφαλε. Καλησπέρα σε όλους. Θα παρακαλέσω λίγο να διορθώσουμε τις επιστροφές και πάμε να ξεκινήσουμε τον κύριο Πετράκο. Κύριε Πετράκο, είναι κατάσταση αυτή που είδαμε και αντικρίσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Τι εννοείται, αν είναι κατάσταση? Είναι εικόνα. Βλέπω μια ένταση, ένα κλίμα, μια. Πραγματικά θα έλεγε κανείς στην πρώτη μετά την καραντίνα συνεδρίαση να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Πολύ πιο συνενετικά ή ίσως και πιο δημιουργικά. Ναι, τη βασική και την κύρια ευθύνη την έχει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ο Περιφερειάρχης, διότι παρότι ο κύριος Γόντικας και εγώ στη συνέχεια, αλλά και οι υπόλοιποι, και ο κύριος Δέδες και ο κύριος Κάτσαρης, ζητήσαμε την αυστηρή τήρηση του κανονισμού, όταν έθεσα το ζήτημα ότι πρέπει να συζητηθεί, να τεθεί προημερησίας διάταξης στο θέμα της συζήτησης του δρόμου, της μελέτης του περιβαλλοντικών επιπτώσεων του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, ο κύριος Πρόεδρος αρνήθηκε και να το θέσει. Και χρειάστηκε μια μισή ώρα να συζητάμε για να συμφωνήσει ο Περιφερειάρχης στο τέλος ότι η συζήτηση θα γίνει αύριο, η οποία βέβαια δεν γίνεται αύριο. Γιατί θα γίνει τη Δευτέρα, γιατί λοιπόν, σολάβησε αυτή και με το γεγονός αυτό και για μια ακόμη φορά ο κύριος Πρόεδρος μαζί με τον κύριο Τατούλη και την κυρία Νικολάκου παίξανε αυτό το θέατρο, οι οποίοι όμως στο τέλος συμφώνησαν, παραδείγματος χάρη, για τους αγρότες. Θα μας το πείτε αυτό για τους αγρότες. Και τα ψηφίσανε μαζί. Τώρα όμως μπορεί να λειτουργήσει έτσι το Περιφερειακό Συμβούλιο? Λοιπόν, αυτό, υπάρχει Προεδρείο, υπάρχει Πρόεδρος και αν τηρούσε χτες τον κανονισμό δεν θα επέτρεπε να γίνει αυτό το ζήτημα. Ωραία. Ο κανονισμός είναι σαφής. Όταν κάποιος θέτει θέμα να προημερησίας διάταξης, οφείλει να το θέτει αμέσως σε ψηφοφορία. Και όχι να λέει ο κύριος Περιφερειάρχης ότι αν δεν υπήρχε η απλή αναλογική θα το θέταμε. Δηλαδή αν ήταν βέβαιος ότι θα απορριφθεί η πρότασή μας, θα το έθετε. Εντάξει, όμως αυτό είναι δικαιολογεί, φαντάζομαι, συμπεριφορές και όλα αυτά που είδαμε. Το πρόβλημα, ξαναλέω, κύριε Κανελόπουλε, είναι η ουσία. Ουσία μιλήσαμε στην αρχή, ο κύριος Γόντικας έθεσε το ζήτημα, υποστηρίξαμε την πρότασή του όλοι. Λοιπόν, και απέναντι σε αυτή την πρόταση ο πρόεδρος, στη συνέχεια δεν έκανε αυτό το οποίο δεσμεύτηκε ότι θα κάνει. Και τι πρέπει να γίνει, όλο αυτό το σκηνικό να ξαναγίνει ένα θεατράκι. Αυτό θέλω να πω. Εμείς φτάνουμε σε σκηνικό. Εμείς δεν θέλουμε θέατρο. Εμείς θέλουμε να γίνει ουσία. Να γίνεται συζητήσεις επί της ουσίας. Αλλά όταν κάνεις μια μισή ώρα για το αυτονόητο, να τεθεί σε ψηφοφορία ένα πολύ σοβαρό θέμα για να δείξουμε ότι επιμένουμε και κεγόμαστε να γίνει ο δρόμος μέχρι τη Μεθόνη. Και υπάρχει όλη αυτή η αφασία, επιτρέψτε μου να πω, από την πλειοψηφία, τότε τα πράγματα εκτραχύνονται. Δηλαδή, εσείς δεν ξέρω αν δικαιολογείτε πάντως συμπεριφορές αυτές που είδαμε. Δεν δικαιολογώ καμία συμπεριφορά, αλλά πάνω απ' όλα δεν δικαιολογώ τις κουβέντες του κυρίου Περιφερειάρχη χτες. Χτες δηλαδή ήταν αποκλειστική ευθύνη. Υπάρχουν στις προηγούμενες συνεδριάσεις υπήρχε απαράδεκτη συμπεριφορά. Απαράδεκτη συμπεριφορά δηλαδή, πολλές φορές, λοιπόν, από την πλευρά της παράταξης του κυρίου Τατούλη. Χτες όμως ήταν αποκλειστική ευθύνη του κυρίου Πρόεδρου και του κυρίου Περιφερειάρχη του Τσελικά. Να λέμε τα σίκα-σίκα και τις κάφες. Στον κύριο Γόντικα να πάω, γιατί ο κύριος Γόντικας νομίζω είχε προειδεάσει και την κατάσταση, είχε μιλήσει για να μην φτάνουμε σε συνεδριάσεις τσίρκο, είχατε πει. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό στη χθεσινή συνεδρίαση. Γιατί δεν ήταν έτσι, κύριε Κανελόπουλε? Ήταν μια κατάσταση πάντως που ήταν πραγματικά χωρίς προηγούμενο. Δεν νομίζω ότι το βλέπω μόνο εγώ. Εχθές ήταν λίγο πιο πάνω από ό,τι ήταν τις προηγούμενες φορές και κατά τη γνώμη μου είναι μια συνειδητή επιλογή. Συνειδητή επιλογή που θέλει να κρύψει τη σύμπλευση των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τη σύμπλευση των παρατάξεων του κυρίου Νίκα και του κυρίου Τατούλη. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ψηφίζουν στην Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ή σχεδόν ομόφωνα 99,9% της αποφάσης. Εκεί δεν υπάρχουν αυτά τα τζέρτζελα που τα κάνουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να προσανατολίσουμε και να συγκαλύψουμε την ταύτιση.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να ορκίζονται όλοι και να λένε ναι, θα τηρήσουμε το κανονισμό και μετά από 2-3 λεπτά να έχουμε αυτό το θέατρο. Σκοτώνονται για τα διαδικαστικά για να κρύψουν την τάρτισή τους στα μεγάλα. Και τα μεγάλα είναι ότι στα προβλήματα των αγροτών, των ζημιών που έπαθαν από τον καύσωνα η ελαιοπαραγωγή, των ζημιών που έπαθαν από τη χαλαζόπτωση κτλ. Ουσιαστικά μια ευχή. Θα το δούμε σε αυτό. Ακούσαμε σαν απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που ψήφισαν μαζί και ο κύριος Τατούλης και ο κύριος Νίκας, ενώ προηγούμενα είχε προηγηθεί. Τι πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο θεσμικό, σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου, σε επίπεδο συνεδριάσεων? Γιατί αυτές οι εικόνες σίγουρα δεν προσδίδουν σε τίποτα, ούτε σε παραγωγή, ούτε σε ουσία, όπως βγαίνει η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εγώ συμφωνώ, δεν τιμούν κανέναν. Διαφωνώ κάθετα οριζόντια και πώς τα λένε όλα αυτά με τον κύριο Νίκα που λέει ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής, αυτά είναι τα αποτελέσματα της κατάστασης που υπάρχουν στα αστικά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά δεν έχουν ιδεολογικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις, έχουν την ίδια στρατηγική και σκοτώνονται για το ποιος θα είναι στη διαχείριση της εξουσίας. Γιατί βλέπουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι από τη μεριά της πλειοψηφίας να συγκαλύπτει όλες τις αμαρτίες της προηγούμενης περιφερειακής αρχής. Ξέρετε πολύ καλά, έχετε δει πολύ καλά κύριε Κανελόπουλο, ότι εμείς έχουμε φέρει ένα χρόνο τώρα αρκετά αμαρτωλά έργα και υποθέσεις της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, το Περιφερειακό Συμβούλιο με ευθύνη της πλειοψηφίας κύριε, αλλά και των άλλων δυνάμεων, δεν έχει πάρει απόφαση ουσιαστικά έστω να καταδικάζει πολιτικά αυτά που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε μια διαπάλη με θεατρινισμούς. Η κυρία Νικολάκου πρωτοστατεί, ο κύριος Τατούλης βάζει μπροστά για να βγάζει τη λάντζα που έβγαζε 10 χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν ήταν περιφερειακή ο κύριος Τατούλης. Τώρα βγάζει τη λάντζα της διάλυσης του Περιφερειακού Συμβούλιου και πάει γάντι, βολεύει και την Περιφερειακή Αρχή και τον Πρόεδρο. Εμείς θέσαμε χθες τις ευθύνες που έχει το Προεδρείο να τηρήσει τον κανονισμό, να εξασφαλίσει τουλάχιστον να γίνεται συζήτηση. Γιατί κύριε Βοντικά, δεν είναι Κανελόπλε. Ναι. Ολοκληρώστε να με αυτό. Να πω αυτό μόνο. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπήρχε μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ένα σύνθετο τουριστικό συγκρότημα, σε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο 5 αστέρων που πάνε να στήσουν στην Ερμιονίδα. Εκεί συμφωνάνε λοιπόν οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, το περάσανε χωρίς συζήτηση. Βρε να πούμε τη διαφωνία μας, λέγαμε τίποτα. Γιατί κοιτάξτε, το νερό όχι μόνο δεν φτάνει, είναι και κατάλληλο στην Ερμιονίδα, λένε οι μετρήσεις. Ωραία, πάτε μια ανατελεία και να πάμε και στους αγρότες. Να ακούσετε και τον κύριο Πουλοκέφαλο και να πάμε και στους αγρότες. Κύριε Πουλοκέφαλε, καλησπέρα και εσάς. Θέλω λίγο το σχολείο σας. Έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία και έχετε περάσει και από τη θέση του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, βέβαια σε άλλες εποχές. Πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτή η κατάσταση? Νομίζω, κύριε Κανελόπουλε, μετά από ένα χρόνο λειτουργία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε φτάσει στην κρίσιμη ώρα μηδέν που αυτή τη στιγμή δεν τηρήσουμε τον κανονισμό και μόνο, δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτα περισσότερο να κάνουμε, νομίζω το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εκφυλιστεί και δεν θα λαμβάνονται αποφάσεις όπως θα πρέπει να λαμβάνονται σε ένα δημοκρατικό βουλευόμενο συλλογικό όργανο. Άρα, ο κανόνας απαράβατος για να μπορέσει να λειτουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και να εκπληρώσει τους σκοπούς του που πρέπει, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Αυτός ο κανονισμός που υπάρχει. Μπορούμε να τον αλλάξουμε, έχουμε κάνει προτάσεις, έχει μια διαπαραταξιακή επιτροπή συζητήσει πριν από αρκετό χρονικό διάστημα, έχουμε καταλήξει στα σημεία που μπορούν να αλλάξουν, αλλά και μέχρι να αλλάξει ο κανονισμός, νομίζουμε ότι αν ο αγαπητός πρόεδρος, ο κ. Σκαντζός, δεν ακολουθήσει απαρέγκλητα τον κανονισμό, δεν θα μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να κρατούνται τα πεντάλεπτα, τα τρίλεπτα των ομιλιών, να κρατούνται ο χρόνος, γιατί να μην χάνουμε, ο καθένας να μιλάει με τη σειρά του όπως ακριβώς πρέπει και νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλα θα μπορέσουν να μπουν σε ένα λογαριασμό. Σήμερα όμως η κατάσταση αυτή είναι επιεικώς απαράδεκτη. Δεν μπορούμε να πάμε πλέον έτσι. Μάλιστα. Ο κύριος Πουλοκέφαλος ήταν και λάκωνας στην τοποθέτησή του. Θα σας ζητήσω όμως να μου πείτε έτσι και για τα ζητήματα ουσίας που περνούν. Το ακούσατε και από τον κύριο Πετράκο και από τον κύριο Γόντικα, ότι πάνω σε αυτές τις μικροεντάσεις ή τις αρκετές εντάσεις περνούν άλλα θέματα με συμπλεύσεις και άλλα θέματα
με έντονες αντιπαραθέσεις και εκεί χάνεται λίγο πολύ η πραγματικότητα. Ναι, χθες είδαμε το παράδοξο ότι η παράταξη του κ. Νίκα και του κ. Τατούλη σκοτώθηκαν με μέσα εισαγωγικά και στο τέλος ψήφισαν το ίδιο πράγμα. Κύριε Νικολάκο, που άνοιξε το θέμα και θεωρώ ότι όσον αφορά το ζήτημα της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, έπρεπε να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Το συλλογικό όργανο είναι υπεράν όλων και το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει αν ένα θέμα συζητηθεί ή όχι εκτός ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχει διαδικασία να έρχεται ένα θέμα, να θέτει κάποιος ζήτημα ημερήσιας διάταξης και από εκεί και πέρα ο πρόεδρος να μην το φέρει προς ψήφιση. Δεν είναι πραξικόπημα, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για εκτροπή. Άρα, το συλλογικό όργανο, συγκεκριμένη περίπτωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, έπρεπε να αποφασίσει αν το συγκεκριμένο θέμα που είχε τεθεί θα συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ή όχι. Ένα τέτοιο ζητούμενο είναι αυτό. Εκεί πάνω σε αυτό το θέμα διαφώνησαν και είδαμε αυτή η εικόνα που βγήκε προς τα έξω. Δεν είναι υπρέπουσα, δεν είναι αρμόζουσα σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνεται τσίπο όπως πολλές φορές ο Νίκος Σογκώτικας το έχει χαρακτηρίσει. Και χθες ο Νίκος Σογκώτικας έβαλε ευθύς εξ αρχής την τοποθέτησή του το θέμα λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και τρίτης οικονομισμού. Στο οποίο συμφωνούμε όλες οι μικρές παρατάξεις. Mm-hmm. Όμως αυτό το πράγμα, σας είπα, δεν τηρείται και γι' αυτό έχουμε αυτά τα φαινόμενα εκφυλισμού. Παρ' όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, είδαμε στο τέλος, ενώ ο κ. Νικολάου έθεσε όλα αυτά τα ζητήματα και το διεκδίκησε βέβαια το αίτημά της με έναν άκοψο τρόπο, με φωνασκίες και με φωνές και με όλα αυτά, να σηκώνει δειλά το χέρι της και να συμπαρατάσσεται με την άποψη της πλειοψηφίας. Ωραία, για να μείνουμε σε αυτό τώρα και να έρθω λίγο και στα αγροτικά, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχικά να ξεκινήσω με τον κύριο Γότικα, τον Θανάση τον Πετράκο, τον έχω εδώ, θα τον κρατήσω και στο τέλος για να συζητήσουμε και περισσότερα. Κύριε Γότικα, στα αγροτικά τι γίνεται, η ικανοποιεί η απόφαση που πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο? Είναι ένα ευχολόγιο και μάλιστα γενικόλογο χωρίς να μπαίνει επί της ουσίας. Εμείς συνειδητά στη χθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβούλου, που την είχαμε προκαλέσει και ήμουνα εγώ και ο Πετράκος εισηγητές, συνειδητά περιοριστήκαμε σε δύο πράγματα. Πρώτον, στις ζημιές που γίνανε από τον καύσωνα στην ελαιοπαραγωγή και στις ζημιές που γίνανε από το χαλάζι στα κεράσια, στα βύσσινα και στα φύλλα κτλ. Στην Κορινθία, ένα. Και το δεύτερο ζήτημα στη δακοκτονία. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κανελόπλε, έχουν διαλύσει με σοβαρή ευθύνη και της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής και των κυβερνήσεων τη δακοκτονία. Δηλαδή έχουν μειώσει τις δαπάνες για τη δακτονία σε επίπεδα που δεν φτάνουν να γίνουν αναγκαίοι ψεκασμοί, δεν έχουν τελειώσει ακόμη τους διαγωνισμούς, δεν έχουν καν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης των γεωπόνων, των ευοπτών κτλ. Και ενώ ήδη έπρεπε να είχαν γίνει οι πρώτοι ψεκασμοί, σε αρκετές περιοχές δεν έχουν ξεκινήσει καν, όχι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι μια συνειδητή επιλογή που εντάσσεται στα πλαίσια του ξεκληρίσματος της μικρής και μεσαίας αγροτιάς. Είναι και η δακοπροσβολή, οι ζημίες που πάθαν τα τελευταία χρόνια δύο φορές οι αγρότες, που χάθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην Πελοπόννησο από το αγροτικό εισόδημα, από το λάδι, λόγω της δακοπροσβολής. Εμείς λοιπόν περιοριστήκαμε σε αυτά τα δύο ζητήματα, απαιτήσαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να βγει καθαρά και να απαιτήσει αποζημιώσεις από τον ΕΡΓΑ για τον καύσωνα και να απαιτήσει να αυξηθούν οι δαπάνες για την δακοκτονία, να προσληφθεί το προσωπικό, να καταργηθεί το χαράτσι του 2% που μπαίνει στους ελαιοπαραγωγούς για το δάκο. Σε αυτά τα ζητήματα η Περιφερειακή Αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη των παρατάξεων του κυρίου Νίκα και του κυρίου Τατούλη, είπαν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και βεβαίως καμία δράση για να πιεστεί η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει αυτά τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Βάζουν πλάτη για να περάσει αυτή η πολιτική. Όσο και να έβριζε ο κύριος Τατούλης στο βορίδι, ουσιαστικά με την στάση του βοηθάει και την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη και το βορίδι, ας σηκώνει τους τόνους σε προσωπικό επίπεδο, στηρίζει αυτή την πολιτική. Κύριε Πουλοκέφαλα, ένα σχόλιο και από εσάς για να έρθω στη συνέχεια στο Θανάση Πετράκο και να συζητήσουμε εμείς εδώ στο στούντιο. Στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Κανελόπουλε, έγινε πραγματικά, πέρα από αυτά τα παρατράγουδα,
που όλοι τα καταδικάζουμε, έγινε μια γόνιμη συζήτηση στη συνέχεια πάνω στο μείζον ζήτημα του αγροτικού τομέα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ζούμε σε μια περιοχή αγροτική, είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή στον αγροτικό κόσμο υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν οι ζημίες που έχουν προκληθεί από τον τελευταίο κάσονα αφενός, από τις χαλαζοπτώσεις και από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και από την άλλη πλευρά οι αγρότες στα πλαίσια της πανδημίας δεν πήραν ούτε ένα ευρώ, γιατί ακριβώς θεωρήθηκαν ότι είναι και αυτοί προνομίου. Το ζήτημα όμως, αν εξαιρέσουμε ότι μόνο τα καλοκαιρινά πορτοκάλια της ποικιλίας Βαλέντσα, αυτά έχουν μια τιμή σήμερα, όλα τα άλλα τα αγροτικά εισοδήματα είναι κάτω. Ελιές, λάδι, δεν ξέρουμε αν θα τριγύσουν, ξέρω εγώ, τα μπέλια, γιατί και αυτά έχουν ζήτημα, τα κεράσια, τα φανζημίες. Όλη αυτή η παραγωγή, η πατατοπαραγωγή επίσης δεν είχαν τίποτα τιμές τα εισοδήματά τους, τα καρπούζια δεν πάνε καλά. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα ζήτημα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Χθες ανοίξαμε το θέμα σε μια γόνιμη συζήτηση. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Εμείς θα φέρουμε το ζήτημα, το θέσαμε σαν παράταξη και συμφωνήσαμε και με την παράταξη του κ. Πετράκου και νομίζω και ο Νίκος θα συμφωνεί, ο Βότικας και η κυρία Λιπεροπούλου, ότι θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε πάλι το θέμα σε μια ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, να ξανασυζητήσουμε το θέμα της αγροτικής παραγωγής και γενικότερα της αγροτικής στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Εάν δεν το φέρει ο κύριος Πρόεδρος, θα το φέρουμε εμείς με τη διαδικασία των 17 υπογραφών να συζητήσουμε σε ειδική συνεδρίαση το τι μένει γενέστε με τους αγρότες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μείζον ζήτημα και γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Χθες, όπως προείπα και κλείνω με αυτό, ανοίξαμε το θέμα, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα από εγκαιροκαιρικά έργα, από έργα τα οποία από τα φράγματα που υπάρχουν, έχουν δημιουργηθεί και πρέπει να υπάρξει επάρκεια αρδεύσιμου νερού προσάρτηση. Άρα και άλλα πολλά ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να τα πούμε τώρα γιατί θα θέλουμε πάρα πολύ χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ασχοληθούμε σχολαστικά και επίμενα με το ζήτημα της αγροτικής παραγωγής της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ, κύριε Πουλοκέφαλε. Σας ευχαριστώ, κύριε Γόντικα. Καλή συνέχεια. Κύριε Κανελόπουλε, μια παρακαλώ για να συνεχίσουμε τον κύριο Πετράκο. Παρακαλώ. Θεωρούμε ότι ο μικρομεσαίος αγρότης δεν μπορεί να περιμένει τίποτα θετικό από την πολιτική της κυβέρνησης, από τέτοια σύνθεση του Περιφερειακού Συμβούλιου, φάνηκε και στη χθεσινή συνεδρίαση. Είναι ελπιδοφόρο ότι μαζικά οι αγρότες και τέτοια περίοδο κινητοποιούνται. Ήταν πολύ καλή η μαζική παράσταση στον ΕΡΓΑ που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από την Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων Πελοποννήσου. Είναι πολύ σημαντικές οι πρωτοβουλίες που παίρνετε. Συγκροτήθηκε Επιτροπή Αγώνα των Ελαιοπαραγωγών στην Κινουρία για αυτά τα οξυμένα προβλήματα και της δακοκτονίας και των αποζημίωσεων για τον καύσωνα και της διάθεσης των ελιών καλαμών που είναι στις αποθήκες των ελαιοπαραγωγών και της τιμής του ελαιολάδου. Η μόνη ελπίδα βρίσκεται στο συντονισμένο αγώνα των αγροτών από τα κάτω, μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους και από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πετράκο, να έρθουμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Και ο κύριος Νίκας είπε πάντως ότι απαράδεκτος ο ΕΛΓΑ. Χρειάζεται αλλαγή κανονισμού. Σε αυτά συμφωνείτε. Κάπου μου φάνηκε λοιπόν, λίγο να μην συμφωνείτε στις διαπιστώσεις. Μισό λεπτό. Ναι. Τα είπε και ο κύριος Πουλοκέφαλος, τα είπε και ο κύριος Γότικας. Πεντακάθαρα. Λοιπόν, τι φάνηκε με τη σύμπλευση Νίκα Τατούλη? Ότι ναι, μεν θέλουμε να πούμε ωραία λόγια για τους ελαιοπαραγωγούς, για να πούμε ότι εμείς τα είπαμε. Αυτό είπαν και οι δύο. Αλλά διαφωνήσαμε με την πρότασή μας. Γιατί διαφωνήσαμε με την πρότασή μας? Επί της ουσίας, διότι η πρότασή μας είχε μία παράγραφο που έλεγε με δεδομένη την άρνηση του Υπουργού και του ΕΛΓΑ να αποζημιώσουν τους ελαιοπαραγωγούς και με δεδομένη την άρνηση του Υπουργού να δώσει επιπλέον ένα 200 τα οποία απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας και δεν έχουμε ακόμα και φάρμακα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πρέπει πρώτον να συμβάλλει η περιφέρεια
στην κινητοποίηση των αγροτών. Δηλαδή, να προκαλέσει σύσκεψη όλων των αγροτικών οργανώσεων με την ευθύνη τη. Τι να οργανώσει κινητοποίηση. Φυσικά, γιατί δεν το έχουμε ξανακάνει, κύριε Κανελόπλε. Όταν ο κύριος Δράκος είχε αποδεχτεί την πρότασή μου, όταν η ντοματοπαραγωγή των Φιλιατών είχαν υποστεί τη μεγάλη ζημιά, όταν πρώτο είχε υπάρξει η τούτα. Λοιπόν, και είχαμε πάει στο Υπουργείο και είχαμε βάλει λεωφορεία σαν νομαρχία μαζί με την νομαρχιακή αρχή και πήγαμε και όλες οι παρατάξεις επικεφαλής των παρατάξεων, κερδίσαμε το ζήτημα. Αυτό του θύμισα χτες του κύριου Νίκα. Ότι αν θέλουμε, και πρέπει να οργανώσουμε κινητοποίηση, συνάντηση με τον Υπουργό, όμως με κινητοποιημένους τους αγρότες. Οι αγρότες να είναι κάτω από το Υπουργείο. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν οι Υπουργοί. Όταν λοιπόν κάναμε αυτή την πρόταση, η πρότασή μας, αρχίσαν να λένε ιστορίες. Βγαίνει ο κύριος Στατούλης και του λέει, πρόσεξε τον Πετράκο, είναι εναντίον της Κάπελα, δω με μένα, ναι, όποιοι είμαστε καλοί άνθρωποι ευρωπαϊστές εμείς. Λοιπόν, τι θέλεις και εσύ να πας με αυτόν, ναι. Λοιπόν, και πήγανε μαζί. Αυτή είναι όλη η ουσία. Η ουσία είναι ότι και έφτασε στο σημείο ο κύριος Περιφερειάρχης να πει, να διαψεύσει τον εαυτό του. Δεν θυμήθη, διέψει τον εαυτό του λέγοντας ότι καμία διεύθυνση Γεωργίας δεν έχει ζητήσει επιπλέον κονδύλια. Όταν είναι γνωστό ότι ο ίδιος στο προηγούμενο συμβούλιο μας είχε πει ότι ο κύριος Βορύδης απάντησε αρνητικά στο αίτημα για την αύξηση. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Άρα λοιπόν, άλλο τα εύκολα να λέμε. Γιατί, λοιπόν, και όταν τους είπα, ωραία, γιατί μου είπε, η απάντηση ήταν όλο διεκδικητικά μας λες, ρε Πετράκο. Λοιπόν, κανένα θέμα εδώ τοπικό που να κάνει η περιφέρεια, τους είπα. Μάλιστα. Θέλετε θέματα που θέλει να κάνει η περιφέρεια. Πάμε να το δούμε λίγο, λοιπόν, σας παρακαλώ. Πρώτον, πέρα από το δώστε τα 42.041.385 που είναι το χρέος παρελθόντων ετών, γιατί έχουν χαλασμένες γεωτρήσεις στα Φιλιατρά και τα οποία ζητάνε, είχαν στείλει επιστολή. Ούτε αυτό το άκουσε ο κύριος Νίκας ή ο κύριος Στατούλης, που είχε ευθύνη ο κύριος Στατούλης μέχρι πριν λίγο ως προηγούμενο. Και δεύτερον, να επανασυστήσει η περιφέρεια στον οργανισμό τον οποίον τον έφερε, και παρότι και δεν τον έχει μέσα, τις υπηρεσίες εγγύων βελτιώσεων, οι οποίες τον καταργήθηκαν. Οι υπηρεσίες εγγύων βελτιώσεων, καταστράφηκε η αγροτική οικονομία, γιατί μελετούσαν τα έργα πρώτα τοπική ορεινή υδροκομεία. Και με συνέπεια γινόταν μικροφράγματα όλα αυτά τα ζητήματα που απαιτούνται. Προστατευόταν η αγροτική γη. Να λοιπόν και θέματα. Αυτά τα ζητήματα για τη δακοκτονία, τις αποζημιώσεις, όπως είπε, να μην επαναλαμβάνω αυτά που είπαν οι δύο συνάδελφοι πριν, με τα οποία συμφωνούμε, και όμως καταλήξανε σε ένα ευχολόγια να στείλουμε έλα παπούλι, όπως σας είπα, την ευχή μας, και που θα μας απαντήσει ο Υπουργός. Σας έχω απαντήσει, παιδιά, ότι είμαι αρνητικός. Καληνύχτα. Άρα, κατά κύριο λόγο, διαφωνείτε στο ζήτημα των αποζημιώσεων του τόπου. Όχι, διαφωνούμε το ότι δεν θελήσανε διεκδικητικό πλαίσιο. Ότι αφού έχεις ήδη αρνητικές απαντήσεις από τον Υπουργό, ένας είναι ο δρόμος. Ο δρόμος του αγώνα. Έτσι θα καταλάβει η κυβέρνηση ότι εσύ επιμένεις στο θέμα. Αν εσύ λες, σου ξαναστέλνω ένα χαρτί και σε παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, σου απαντάω, κύριε Υπουργέ. Μα σου έχω απαντήσει, κυρία μου, ότι δεν σου δίνω. Πάμε παρακάτω. Άρα θα πει ο κύριος Νίκας και ο κύριος Στατούλης, εμείς κάναμε το καθήκον μας, θα πούνε στους ψηφοφόρους τους, αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, εντάξει, δεν μπορεί, γίνεται. Λοιπόν, όμως αρνηθήκανε την κινητοποίηση. Αυτό είναι το ουσιώδες και βασικό, και γι' αυτό έχει δίκιο ο Νίκος Ογόντικας. Οι αγρότες πρέπει να καταλάβουν, αφού η περιφέρεια δεν τους στηρίζει, οι δύο μεγάλες παρατάξεις περιφέρειας δεν τους στηρίζουν. Αντίθετα, παρότι λένε ότι τσακώνονται, ομονοούν στα ουσιώδη, και θέλω να θυμίσω ότι και είναι τρίτη φορά που συμφωνούν για το θέμα των αγροτών. Γιατί άλλες δύο φορές που είχαμε βάλει το ζήτημα και εμείς και ο κύριος Γοντικάς, λοιπόν, ο κύριος Στατούλης είχε πεταχτεί και είχε πει άστο να το συζητήσουμε την άλλη φορά. Έκανε πάσα στον κύριο Νίκα, και είναι μετά από τρίτη συνεδρίαση έρχεται. Δηλαδή, εμείς είδαμε ότι στους αγρότες, ειδικά για τους αγρότες και για πάρα πολλά άλλα, συμφωνούν απόλυτα. Αλλά για τους αγρότες έχουν συμφωνήσει τρεις φορές να μην συζητηθεί το θέμα. Και όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, είπανε όχι στην κινητοποίηση. Αυτό είναι όλη η ουσία. Μάλιστα. Εγώ και όπως είναι και πολύ σοβαρό το ζήτημα, θα με επιτρέψετε,
να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι λάθος στρατηγική αυτό που ακολουθάει η Περιφερειακή Αρχή να αναβάλει τη συζήτηση. Πρώτον, είχαμε πάρει απόφαση χθες ότι η συζήτηση θα γίνει αύριο. Θα γίνει αύριο για το δρόμο. Για το δρόμο. Θα γίνει τη Δευτέρα τελικά. Γιατί να γίνει τη Δευτέρα? Ο πρώτον, είναι απρεπέστατο όταν έχεις πάρει απόφαση, ναι, και όταν ο πρόεδρος με ενημερώνει, ναι, ότι έστω και ένας, έστω και ένας να διαφωνήσει. Να σας πω κάτι. Όταν λοιπόν η υποχρέωση της Περιφέρειας ήταν όταν τέλειωσαν οι Δήμοι, αυτό είχε πει ο κ. Περιφερειάρχης, αμέσως να συζητήσει. Το Υπουργείο περιμένει την απόφαση της Περιφέρειας. Ναι. Λοιπόν, όταν εμείς κολυσιεργούμε, τι καταλαβαίνει το Υπουργείο? Ότι δεν πολυκεγόμαστε. Θέλω να συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 50 νομοί. Ή αν δεν θέλεις να υπάρχουν 50 νομοί, υπάρχουν 13 περιφέρειες. Υπάρχουν λοιπόν 13 αιτήματα. 2 έργα θα φτιαχτούν. Ο ΒΟΑΚ σίγουρα, ο Βορειοανατολικός Άξονας Κρήτης, και άλλο ένα. Ποιο θα είναι το άλλο ένα? Εμείς κεγόμαστε? Όχι, αντίθετα, το πηγαίνουμε όλο πίσω. Αυτό το ζήτημα είναι λάθος. Και αν όπως φημολογείται υπάρξει η καθυστέρηση του κυρίου Υπουργού, οφείλεται διότι θα έχουν συζήτηση με τον Πρωθυπουργό για τα ποια έργα θα προωθήσουν, τότε είναι τραγικό αυτό που έγινε, να αναβληθεί η συνεδρίαση, διότι επαναλαμβάνω, δείχνουμε ότι δεν βιαζόμαστε και δεν γεγόμαστε για τον δρόμο. Ούτως, αν δεν βιάζεται η Μεσσηνία και η Πελοπόννησος, κύριε Κανελόπλε, για τον δρόμο, το, και εσείς να είσαστε υπουργός που είστε, και εγώ να είμαστε υπουργός Μεσσηνίος, όχι, δεν θα κεγόμαστε, γιατί θα είχαμε άλλα 12 τουλάχιστον αιτήματα. Τώρα μην παίξουμε και με τις μέρες, αλλά φαντάζομαι ότι το κρίσιμο είναι να βγει, όπως είπατε και εσείς, θέμα, είναι μια θέμα. Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Να βγει μια απόφαση η οποία να λέει ότι επί της ουσίας εγκρίνουμε κατά βάση το δρόμο και ζητάμε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη δημοκράτησή του με τις κάποιες κατάλληλες τροπολογίες και βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. Είναι ουσιώδες αυτό το ζήτημα. Επιμένω. Υπάρχουν αιτήματα από όλες τις περιφέρειες. Αν χάσουμε το δρόμο, καλά, το ξαναλέω. Αυτά πείτε τα όμως και στους Δήμους. Λοιπόν, οι Δήμοι, όχι, δεν έχω δικαίωμα να πετέμβω εγώ στους Δήμους. Ήσασταν παρόν σε συνεδρία, όμως, ήσασταν παρόν έχω δικαίωμα και υποχρέωση. Βεβαίως και είπα την άποψή μου καθαρά, όπως έχετε. Και τους είπα, παιδιά, η Κρήτη περιμένει με ανοιχτές αγκάλες να πάρει όλα τα χρήματα. Σας ευχαριστώ. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιηθεί και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει και ο κύριος Περιφερειάρχης. Σας ευχαριστώ. Πάμε να δούμε λοιπόν τα όσα γίνεται σε επίπεδο τώρα Δήμου Καλαμάτας. Μικροεντάσεις και για τα αυτονόητα καταγράφησαν τη χθεσινή συνεδρίαση, στην οποία βρέθηκε στο επίκεντρο θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρησιακού κέντρου κατά πολέμησης παραβατικότητας. Με μικροεντάσεις ακόμη και για τα αυτονόητα, διεξήχθη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, στη διάρκεια της οποίας κυριάρχησε το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρησιακού κέντρου κατά πολέμησης της παραβατικότητας. Ο στόχος του ενιαίου συντονιστικού κέντρου θα είναι η ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, και που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο υπηρεσιών, και έτσι θα συντονίζονται κοινές δράσεις μεταξύ της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτό θα λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδος πλην την Κυριακή και τις αργίες, και συγκεκριμένα θα λειτουργεί τις καθημερινές από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τις 12.30. Οι ώρες λειτουργίας αλλά και το σημείο στο οποίο θα στεγαστεί το συγκεκριμένο κέντρο βρέθηκαν στο στόχαστρο των μειοψηφιών. Αν η εγκατάσταση του συντονιστικού κέντρου αυτού θα ήταν μέσα στην αστυνομία, τότε δεν θα χρειαζόταν να λειτουργεί περιορισμένο ωράριο και εκτός κτλ. Εκεί δεχόμαστε τους επιφανείς πολίτες. Είναι εντελώς διαφορετική η νοοτροπία. Νομίζω ότι η αστυνομία, όπως είδε, δεν ήταν ο κατάλληλος χώρος. Δεν έχετε σκεφτεί τη μοντέρνα τεχνολογία, που είστε κι εσείς θειασότες της μοντέρνας τεχνολογίας, μια άμεση επικοινωνία με link συνεχόμενο 24 ώρες της ελληνικής αστυνομίας με τη δημοτική? Τι δημιούργησε την ανάγκη να μπούμε στη διαδικασία μιας προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Ελλάς και στη δημοτική αστυνομία?
Ο Υπουργός άκουσε την αγωνία των Προέδρων και είπε να φτιάξουμε ένα συντονιστικό όπως φτιάξαμε στην Αθήνα. Αθήνα βέβαια δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Λόγω της υγειονομικής κρίσης λειτουργήσε Θεσσαλονίκη και αυτό μερικώς και τώρα πάει Καλαμάτα είναι το τρίτο. Δεν υπάρχει άλλος χώρος αυτή τη στιγμή που να έχουμε βρει εκτός του ιστορικού Δημαρχείου. Πού όμως? Όχι πάνω, στον πρωτόροφο, ούτε κάτω στα γραφεία. Θα το εγκαταστήσουμε στον ημιόροφο. Αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι έθιξαν και το ζήτημα της παραβατικότητας των τσιγκάνων, ενώ εντάσεις υπήρξαν και για τις αρμοδιότητες του κέντρου. Για ένα επεισόδιο με ναρκωτικά κλπ. Οι αστυνομικοί είναι οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι. Οι δικοί μας ούτε εκπαιδευμένοι είναι, ούτε οπλισμένοι είναι. Δεν θα πάνε ήδη. Δεν θα φτιάξουν μια αστυνομική διεύθυνση στο ιστορικό δημαρχείο. Μπερδευόμαστε. Δεν έχει ρόλο κατασταλτικό το τμήμα που θα είναι εκεί, όπως θα λειτουργεί. Ενημερωτικό, καθοδηγητικό, συντονιστικό, αυτός είναι ο ρόλος του. Κάτι. Επειδή είναι ένα παρορμητικό κείμενο, έτσι, δεν έχεις βάλει μέσα στοιχειώδη πράγματα, επειδή μίλησες σε πρώτο πρόσωπο. Ναι, και εσύ να μιλάς στο πληθυντικό όμως. Το λαϊκισμό να τον αφήσετε στην άκρη. Να πάτε να τα πείτε αυτά, να πάτε να τα πείτε αυτά στους προέδρους των χωριών έξω που στενάζουν. Και πράγματι στενάζουν με τα προβλήματα να είναι καθημερινά και τους κατοίκους στα όρια τους. Δεν ήταν όμως όλοι εκεί με ευθύνη του σώματος. Δεν είχαμε στείλει πρόσκληση στους προέδρους όλους για να ξέρετε, διότι δεν ήταν απαραίτητο να στείλουμε, διότι δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο χωριό. Θα έπρεπε όμως, πρόεδρε, να είχε φύγει. Παρόντες, καταθέτοντας την αγωνία και τον προβληματισμό τους, ήταν οι πρόεδροι Άριος, Γρηγόρης Κωστόπουλος και Ριοχωρίου Παναγιώτης Κούρας. Λαιλατημένα σπίτια και άνθρωποι μεγάλη κυρίως ηλικία σε φόβο. Όμως υπάρχουν και άλλοι λόγοι παραβατικότητας, κυρίως από τις ομάδες των Ρωμά. Οδήγηση ανήλικων με ακατάλληλα αυτοκίνητα, ανασφάλιστα κατά πάσα πιθανότητα, που εκμεταλλεύονται την ασυνδοσία που την αντιμετωπίζει η πολιτεία και μπορεί να προκαλέσουν θανάσιμο κίνδυνο. Ρευματοκλοπές. Υπάρχει φαινόμενο στα χωριά μας αυτή τη στιγμή, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, σε περιοχές που έχουν κατοικηθεί από Ρωμά, να υπάρχει τέτοια πίεση, ψυχολογική αλλά και ηλική, δηλαδή να τους κλέβουν τα πατζούρια, τα πυρούνια, τα ψυγεία και μετά από 2 μέρες να πηγαίνουν να τους ζητήσουν να πουλήσουν τη γη τους ή το σπίτι τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε. Εμείς βιώνουμε ένα σοβαρό πρόβλημα καθημερινά. Στην περιοχή μας έχουμε θανατηφόρα τροχαία, ίσως πάνω από 10-12 θανατηφόρα τροχαία. Κάθε μέρα έχουμε κλοπές. Δεν μπορεί κανείς να πάει στο χτήμα του με ησυχία, δεν μπορεί να πάει κανείς στο σπίτι του και εσείς το τραβάτε για να πείτε πώς θα γίνει το μνημόνιο. Στην πολιτική διάσταση, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συμπλήρωση ενός έτους από τις εθνικές εκλογές κάνει ταμείο. Τι παρέδωσε, που βρίσκεται σήμερα η χώρα. Με επίκεντρο το προσφυγικό, την οικονομική ύφεση και την απολυγνητοποίηση, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης άσκησε από την Τρίπολη, όπου και περιόδευσε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση. Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τις εθνικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ταμείο, τι παρέδωσε και πού βρίσκεται σήμερα η χώρα. Στο πλαίσιο περιοδίας που πραγματοποίησε στην Αρκαδία, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης άσκησε αυστηρή κριτική κατά της κυβέρνησης με επίκεντρο το προσφυγικό και την απολιγνητοποίηση. Πού μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε μια αποτίμηση, τι έφερε η Νέα Δημοκρατία, τι άλλαξε τη ζωή μας, πώς πήγαν οι ρυθμοί ανάπτυξης, τι έγινε με τις κινήσεις που αφορούσαν στις νέες επενδύσεις, στους νέους επενδυτές, στην εξυπηρέτηση και στην υπηρεσία των πολιτών ή των προσωπικών συμφερόντων του κ. Μητσοτάκη. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν έχουμε να δούμε ότι στον ένα χρόνο Νέας Δημοκρατίας έχουμε μια τεράστια ύφεση που δεν οφείλεται στον κορονοϊό, διότι τα πρώτα στοιχεία που είχαμε ήταν πριν τον κορονοϊό με σημαντική πτώση. Είχαμε αύξηση της ανεργίας πριν τον κορονοϊό. Είχαμε έξαρση, ή αν θέλετε καλύτερα, αποτυχία πλήρους της προσφυγικής πολιτικής ή αντιπροσφυγικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι αυξήσεις αλλά και ο συνωστισμός στα ΚΑΜΣ είναι τριτοκοσμικοί. Αυτά έχει να επιδείξει η Νέα Δημοκρατία προς το παρόν και βεβαίως εγώ θα τονίσω το ζήτημα ότι κάποιοι θεωρούν και ο κύριος Μητσοτάκης ίδιος ότι η χώρα είναι δικιά του προσωπική επιχείρηση. Στο μεταξύ, η κόντρα Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται για την απολιγνητοποίηση, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να αφήνει αιχμές κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Τρίπολη. Όταν η Γερμανία για το λιγνίτι πήρε μέχρι το 38, το 2038 δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, με σχέδιο,
Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι ακριβώς το σχέδιο της νέας της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή για βίαιο κλείσιμο των μονάδων και εδώ και στην Πτολεμαϊδα. Εδώ χρειάζεται πραγματικά εθνικός σχεδιασμός και αυτή τη στιγμή δεν βλέπω. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, η αιμοδοσία έχει μειωθεί έως και 60% στα νοσοκομεία της χώρας από την αρχή της πανδημίας. Μέσα στις δύσκολες αυτές συνθήκες, οι ανάγκες για αίμα μεγαλώνουν. Μέσα στις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας, οι ανάγκες για αίμα συνεχώς μεγαλώνουν. Ο φόβος και η ανησυχία των εθελοντών αιμοδοτών έχει μειώσει από 25 έως και 60% σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ της αιμοδοσίας στα νοσοκομεία της χώρας. Λύση σε αυτό έρχεται να δώσει το κινητό συνεργείο του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου Καλαμάτας, που πλέον φιλοξενείται στο πνευματικό κέντρο, όπου θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Οι ανάγκες σε αίμα υπάρχουν. Τώρα ο κορονοϊός είναι ένας ασταλτικός παράγοντας στο ότι ο κόσμος μπορεί να φοβάται στο να έρθει στο νοσοκομείο να δώσει αίμα. Ήρθαμε σε ένα πιο κεντρικό σημείο εδώ. Θεωρώ ότι είναι πιο καλύτερα γιατί είναι πιο εύκολη η πρόσβαση του κόσμου εδώ στο χώρο. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Καλό είναι γενικά οι αιμοδοσίες να μην βρίσκονται στο χώρο του νοσοκομείου για ευνόητους λόγους. Δεν είναι μόνο η εύκολη πρόσβαση του κόσμου, είναι και η ασφάλεια, είναι το ότι κάποιος δεν πάει σε διαδικασία να μπει στο νοσοκομείο για την αιμοληψία. Γενικά είναι πιο εύκολο για τον αιμοδότη. Τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, είμαστε με ραντεβού, δεν έχουμε πολύ συνωστισμό εδώ, ο κόσμος έρχεται σταδιακά. Και θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτερα. Το πρωί είμαστε εδώ από τις 8 μέχρι τη 1.30, Δευτέρα με Παρασκευή. Απόγευμα τινές ώρες δεν έχουμε ακόμα βάλει. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να κάνουμε και απόγευμα. Το τηλέφωνο εδώ στο πνευματικό είναι γνωστό. Παίρνουν τηλέφωνο κόσμος και κλείνουν ραντεβού. Όσο για την ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών, καθημερινά είναι όλο και μεγαλύτερη. Κάθε μέρα βλέπω ότι αυξάνονται. Χθες είχαμε πιο λίγο κόσμο, σήμερα έχουμε περισσότερο. Ευελπιστώ ότι αύριο θα έρθει ακόμα περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι 5 λεπτά από το χρόνο μας, μια φορά στους 4 μήνες, θα ήταν καλό να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας. Να έρθουμε σε νέα από τον κόσμο. Εκατομμύρια νέοι σε όλη την Ευρώπη βλέπουν τα όνειρά τους για εργασία, δημιουργία και εξέλιξη να παγώνουν εξαιτίας της πανδημικής κρίσης. Η επωνομαζόμενη γενιά του COVID-19 είναι εδώ. Κάποιοι την ονομάζουν ήδη γενιά του COVID. Εκατομμύρια νέοι σε όλη την Ευρώπη βλέπουν τα όνειρά τους για εργασία, δημιουργία και εξέλιξη να παγώνουν εξαιτίας της πανδημικής κρίσης. Στην Ελλάδα το ποσοστό των άνεργων νέων ξεπερνούσε το 30% ήδη το Μάρτιο του 2020. Τα ποσοστά αυτά εκτοξεύονται τώρα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο. Στην Ιταλία η ανεργία των νέων έως 25 ετών σκαρφάλωσε στο 23,5% μετά το lockdown. Νέοι όπως ο Ιγνάτσιο που τελείωσαν τις σπουδές τους και ήλπιζαν να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, βρίσκουν κλειστούς όλους τους δρόμους. Ο Ιγνάτσιο θα πάρει το πτυχίο του μηχανικού το Σεπτέμβριο και ψάχνει δουλειά. Έστειλα κάποια βιογραφικά και πήρα μερικές θετικές απαντήσεις. Όμως στη συνέχεια όλοι μου είπαν ότι λόγω του COVID και όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση έχουν σταματήσει να κάνουν προσλήψεις. Όμως η ανεργία δεν πλήττει μόνο τους νέους που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Πλήττονται επίσης οι νέοι από 25 έως 35 ετών. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα πριν τον COVID η ανεργία είχε πέσει κατά 8% σε σχέση με το 2008. Τώρα όμως ανεβαίνει πάλι. Αυτό έχει γενικότερες επιπτώσεις για τους νέους στην προσπάθεια να γίνουν ανεξάρτητοι, να ξεκινήσουν οικογένεια ή να κάνουν παιδιά. Οι καλλιτέχνες είναι μεταξύ αυτών που υποφέρουν περισσότερο από αυτή την κρίση. Πάλευα χρόνια για να τα καταφέρω, να τα βγάζω πέρα σε αυτό το χώρο, είτε διδάσκοντας σε σχολές θεάτρου, είτε κάνοντας παραστάσεις για παιδιά σε νοσοκομεία. Τώρα πρέπει να αλλάξω τομέα και αυτό μου είναι πολύ δύσκολο. Η Διεθνής Οργάνωση για την Εργασία εκτιμά ότι πάνω από 1 στους 6 νέους παγκοσμίως έχουν χάσει τη δουλειά τους εξαιτίας της πανδημίας.
Οι νέοι επαγγελματίες όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν το χαρακτηριστικό ότι απασχολούνται σε τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Για παράδειγμα, στον τουρισμό, στην εστίαση, μεταποίηση και στις λιανικές πωλήσεις. Επίσης, το άλλο κοινό που έχουν είναι ότι απασχολούνται συνήθως με μερική ή προσωρινή απασχόληση και έτσι τα συμβόλαιά τους δεν ανανεώνονται. Τα προηγούμενα χρόνια οι νέοι του Ευρωπαϊκού Νότου έβλεπαν ως εναλλακτική τη μετανάστευση στις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά. Όμως σε αυτή την κρίση όλοι οι δρόμοι φαίνεται ότι προσωρινά τουλάχιστον έχουν κλείσει. Open Music Hall στη Δυτική Ακτή. Open Music Hall. Τώρα τι να το κάνω. Τα μπουζούκια στα καλύτερά τους. Αρένα Open Music Hall. Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Ετοιμάσου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, κορυφαία διασκέδαση με την Εύα Μιλή, τον Νίκο Μανιάτη και ένα 15μελές καλλιτεχνικό επιτελείο. Λογικά να φύγω πρέπει. Σάββατο 11 Ιουλίου, για μια μοναδική εμφάνιση, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς θα ερμηνεύσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Πάνω στα σύρματα. Αυτό το Σάββατο, guest εμφάνιση, ο Γιώργος Γιαννιάς. Μην το χάσεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.